Μάλιστα, το κάνουμε θέμα. Αυγό του φιδιού. Δήμαρχε, συντρίψτε το αυγό του φιδιού. Ναι, τι θα κάνετε. Αυγό του φιδιού εργαζόμενοι. Όταν εσύ, ναι, μου λες, όταν εσύ λες ότι θα σου απογορεύσω να συγκεντρωθεί ω ελληνογερμανική συνέλευση και να κουβεντιάξει, τι είναι αυτό. Καταλαβαίνει. Αυγό του φιδιού δεν. Ούτε ο Παπαδόπουλος δεν τα έκανε. Αυγό του φιδιού, κύριε Δημαρχέ, να σα πω κάτι. Ούτε ο Παπαδόπουλος δεν τα έκανε αυτά. Δεν το καταλαβαίνετε. Ότι δεν έχετε δικαίωμα να εμποδίζετε, το συναθρίζεστε. Ότι θέλουν οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης να πάνε να κουβεντιάσουν θέματα που έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, με τη διαχείριση των σκουπιδιών, με τη διαχείριση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Θα τα απογορεύσετε. Ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έκανε αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ άλλο έχω και σας λέω. Ωραία, πες. Εσείς αποδέχεστε τους χαρακτηρισμούς που έκανε ως προς το τοπικό, γιατί είναι ως προς το τοπικό σύλλογο γενικό γραμματέα. Εσύ είπες ότι δεν τολμάμε να πούμε πού θα συγκεντρωθούμε διότι θα σας εμποδίσουμε. Μιλάω για την ΚΕΔΕ και αποκάλεσε αυγό του φιδιού. Αυγό του φιδιού. Τι είναι αυτό, όταν λες εσύ θα πας στην ΚΕΔΕ, πότε μην υπερασπίσεις ότι ο Δανιλίδης τον έριξε ξύλο και το θεωρείς μεγάλο κακό. Εσύ συγγνώμη, εμείς σας θεωρώ ότι είστε και σοβαρός σαν άνθρωπος και σοβαρός σαν δήμαρχος. Πιστεύετε ότι ο Δανιλίδης είναι σοβαρός δήμαρχος? Ναι, πιστεύω ότι είναι σοβαρός. Αφού την εκλέγουν οι πολίτες του, είναι σοβαρός. Τότε. Σε κατάλαβα. Συγγνώμη. Ποιο είναι το κριτήριο της σοβαρότητας? Τότε. Έχω εσύ το κριτήριο. Τότε μετά δεν πρέπει να κρίνεται. Αφού τον εκλέγουν οι πολίτες, δεν πρέπει να κρίνεται. Και την μερίδα των ανθρώπων σου εκλέγουν κάποιοι άλλοι πολίτες. Ναι. Διότι αυτή η απαξίωση. Η απαξίωση ως προς τους εργαζομένους που έγινε στο πρόσωπό μου για τους εργαζομένους είναι αίθια. Έγινε υπογράφητο το κείμενο αυτό. Που αποκαλείται συλλήλων του δημάρχου του Σύλλογου. Είμαστε μέλη, νομίζω θα το μοιράσω και στα κανάλια και θα κρίνουν και τα κανάλια αν είναι το κείμενο κατάπτυστο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο μέλλον κύριο Σαμίλο πρώην δήμαρχος μας αποκάλεσε αριστερούς ότι είμαστε πίσω από το άρμα του κυρίου Μπαλαμότη. Ουδέ γενικώς εσείς ενδεχομένως πιστεύω ότι δεν υιοθετείτε το τέτοιο, μας χαρακτήρισε ακροδεξιός. Λέγοντας από το φιλίδι μας, εμείς ανήκουμε, ο κύριος Μπαλασόπουλος είναι μέλος της κεντρικής του ΠΑΣΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Το κείμενό του, εγώ κριτικά. Τέλος πάντων, έτσι. Εγώ... Το κείμενό του, που επειδή οι δήμαρχοι συζητάνε τους δημάρχους της Γερμανίας, το πώς θα κάνουν τις καλύτερες πρακτικές στην αυτοδιοίκηση, τους αποκαλείται δοσίλου. Θα μπορούσε να κλείσει η κουβέντα. Δεν κλείνει η κουβέντα αν δεν το πάρετε πίσω το κείμενο. Είναι υβριστικό. Τη Ομοσπονδία. Είναι δικαιωμάτιο. Δεν αποφέρεται υβριστικό. Δεν έχω μαζί. Είναι δικαιωμάτιο. Δεν σα αφαιρεί κανένα. Όσον αφορά για το άλλο, εμεί έχουμε μια συγκεκριμένη απόφαση Ομοσπονδία που έχει καταληκτική ημερομηνία σήμερα. Εγώ έψαξα, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου, έψαξα από προχθέ να βρω και την έσοδο πολιτιστικού κέντρου και δεν υπήρχε ώρα. Μου είπαν μετά τι 1.30. Μετά τι 1.30. Δεν ήταν δυνατόν να έρθουν οι περιφερειακοί. Και δεν ήταν δυνατόν. Γιατί δεν μπορούν να έρθουν αυτοί που είναι την Καραμπάκα και την Πύλη. Γιατί δεν, δεν μπορούν, να έχουν πρόβλημα με τους δημάρχους. Γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα με 8,5 ώρα. Εγώ ξέρω τι περίμενα. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, να είστε μπροστά. Τι να είμαι μπροστά. Να είστε μπροστά. Τη βάρα τη κοινωνία και των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών. Εγώ τι θα πω σήμερα στον πολίτη που ήρθε να εξυπηρετηθεί στο Δήμο. Και βρήκε την πόρτα κλειστή. Γιατί εσύ ασκούσες το συνδικαλιστικό σου δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης. Πιστέψτε με ότι οι δημότες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και δεν σηκώνουν αυτή τη λάσπη που γίνεται ότι είναι τεμπέλητες εδώ. Δεν είμαστε τεμπέλητες, παιδιά μας. Σας είπε κανένας τεμπέλητες. Σας είπε κανένας ότι δεν έχετε το δικαίωμα να κατεβάζετε τις πόρτες στην Ελλάδα. Η συνέλευση είναι ανεφέρετο δικαίωμα. Σε ώρα εργασίας. Ναι, εκτός ωραρίου εργασίας. Όχι όποτε θες εσύ. Πού το λέω αυτό. Πρέπει εσύ που το λέω όμως αυτός. Πες μου ότι το απαγορεύεις. Εγώ δεν θα σε πληρώσω σήμερα για τη δουλειά που έκανες. Θέλετε να... Η δουλειά που έκανες είναι η συνέλευσή σου. Οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στις υπηρεσίες. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να κόψετε το δύο ώρα να το κόψετε. Θα το κόψω, βεβαίως. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως θα το κόψετε. Έτσι. Βεβαίως θα το κόψετε. Αυτό ακολουθήθηκε. Είπαμε και την άλλη φορά να συναντηθείτε μία ώρα να κάνουμε στραβαμάτια. Να κάνουμε τη δουλειά μας με τις μία ώρα και μία ώρα να κάνετε τη συνέλευσή σας. Από 8,5 ώρα μέχρι τις 10-10.30 που είναι τώρα, πάνω στην καρδιά που έχετε κόσμο να εξυπηρετεί. Εγώ... Δεν αντιλαμβάνεστε ότι είστε εδώ για να εξυπηρετείτε την κοινωνία. Εμείς όταν λαμβανόμαστε, δεν ζούμε από αυτό. Τότε εμείς ζούμε. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε και τα είμαστε. Είμαστε και τα είμαστε. Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία, αν θα γίνει έξω ρεπορτάζ, ότι είναι το μέρος μας. Ωραία. Κάντε. Και σας λέω ότι την Δευτέρα... Πέστε στην κοινωνία ότι εμείς κλείνουμε το Δήμο και τις κοινωνίες του έτσι, για να κάνουμε συνέντευξη. Βγήκα στο ραδιόφωνο.
Βγήκα στο ραδιόφωνο. Πάρα μηνύματα έχω από την κοινωνία. Βέβαια, εντάξει, είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά. Έτσι. Το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά. Αυτό έχει ο συνδικαλισμό στην κοινωνία. Ακούει συνδικαλισμό και κόμμα. Δεν νομίζουμε ότι θα δείξαμε δείγματα ότι είμαστε επαγγελματίε συνδικαλιστέ. Ίσα ίσα που είμαστε δοτικοί σε πολλά. Γι' αυτό σα λέω με εξέπληξη η επίθεση που έγινε στο πρόσωπό μου. Δεν κατάλαβα, δεν σου έκανε καμία επίθεση. Εγώ στο αγόρι του πίτσι το επαναλαμβάνω. Υποστήριξε στην άποψη ότι δεν τολμάνε οι αιρετοί να συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό κρύβονται και δεν αναφέρεται ο χώρο και σου έδειξα το νούμερο και το αυτό σε ποιο περίπτωτο θα γίνει η συνάντηση στι 15 και 16 Νοεμβρίου. Άρα είπε ψέματα. Επαναλαμβάνω, όχι ψέματα. Έχω το κείμενο. Δεν είπα ψέματα, έχω το κείμενο. Και επαναλαμβάνω ω προ το αυγό του παιδιού, διότι υπόθηκε συγκεκριμένα το αυγό του παιδιού να συντριβεί. Διότι διακινείται τις τελευταίες μέρες. Ορίστε, η ανακοίνωση Ομοσπονδίας δεν προβλέπει. Αν προέβλεπε πού θα γίνει, θα το είχα διαβάσει. Και είναι η ανακοίνωση Ομοσπονδίας. Η ανακοίνωση που έκανα. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Αυτό είναι η ανακοίνωση Ομοσπονδίας. Εδώ και μέρες. Πότε. Εδώ και μέρες. Η Ομοσπονδία το χαρτί που μας έστειλε είναι αυτό. Και άμα είναι η Ομοσπονδία, να πας να τη πει στη Ομοσπονδία σου να τα κοιτάει καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δεν σου το έδειξα χθες. Ναι, αυτό. Εσείς μου δείξατε το δικό σας. Του κομπρόσκεστη η ανακοίνωση ελληνογερμανική συνέλευση στο site. Πότε εδώ και μέρες. Και λέει ότι πού θα γίνει αυτό, χώρος διεξαγωγής, συνεδριακό κέντρο, μη Γερμανός, εκκλησιακό κέντρο της Ελλάδας, περίπτερο 8. Η Ομοσπονδία μας σώσει 29 του μηνός. Και το είπα χθες και το ξαναείπε σήμερα. Σας ξαναλέω και πάλι. Το αυγό του φιδιού πάει προσωπικά. Δεν κατάλαβα ποια είναι η πραγματικότητα, ό,τι σου λέει η Ομοσπονδία σου. Άλλο σας λέω, το αυγό του φιδιού πάει ως προς το σύλλογο. Πάει ως προς το σύλλογο. Δεν πάει προς το σύλλογο. Πάει σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν δικαίωμα οι αιρετοί να συνεδριάζουν. Θα μου το απογορεύσεις εσύ αυτό. Κανένας. Ούτε ο Παπαδόπουλος να μην το κάνει αυτό. Θα μου το κάνεις εσύ. Ούτε εμάς θα μας απογορεύσεις κανένας. Αρκεί να ντρέπεστε. Να ντρέπεστε και αυτό το κείμενο που βγάλατε, ως πολιωτά. Είναι δυσκολίζει πάρα πολύ. Είναι έξω από το δημοκρατικό πλαίσιο. Είναι δεύτερη μεγαλύτερη. Είναι έξω από το δημοκρατικό πλαίσιο. Δημοκρατικό πλαίσιο είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι το δημοκρατικό πλαίσιο. Να κάνω τη δουλειά. Είναι δημοκρατικό πλαίσιο. Αυτό είναι. Αυτό είναι δημοκρατικό αυτό πλαίσιο. Υπάρχει, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι δημοκρατικό πλαίσιο. Αυτό είναι το δημοκρατικό πλαίσιο. Εντάξει, είναι σέβομαι την άποψή σας. Σέβομαι την άποψή σας. Πιστεύουμε ότι θα το αλλάξουμε. Ποιο είναι το δημοκρατικό πλαίσιο. Δημοκρατικό πλαίσιο είναι σε κάθε διαδήλωση να στέλνονται και αρχικέντροι εργαζόμενοι. Από τα ΜΑΤ, αυτό είναι δημοκρατικό πλαίσιο. Γιατί δεν εμπόδισε κανένα να κάνει αυτό. Προχθές ήταν χτυπηθήκαν πάλι εργαζόμενοι. Στην παρέα, δημοκρατικό πλαίσιο να γίνεται παρέλαση με καγκελόφραχτα, αυτό είναι δημοκρατικό πλαίσιο. Τι να κάνει, αυτή είναι δημοκρατία. Αφού κάποιοι δεν σέβονται το χώρο της παρέλασης. Συγγνώμη, αλλά και ο... Αφού κάποιοι δεν σέβονται το χώρο της παρέλασης. Συγγνώμη, πήραμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είπαμε ότι δεν θα δεις το Δήμαρχο. Τι πήγε, τι είχαμε εκεί, για άλλο, μία και προσωπικού